Με συγκίνηση, ο εγγονός του Μιλτιάδη Καράτζη, που φέρει το όνομα του παππού του, πραγματοποίησε τα αποκαλυπτήρια της προτομής. Ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν τον σπουδαίο επιχειρηματία και ευεργέτη στο πλαίσιο της τιμητικής εκδήλωσης του Δήμου Αρχανών Αστερουσιών. Η οικογένειά του, οι στενοί συνεργάτες, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά κυρίως απλοί πολίτες, κατέκλυσαν το μελιδοχώρι, καθώς μπορεί να ήταν δεινός επιχειρηματίας, αλλά παρέμεινε πάνω απ' όλα άνθρωπος. Βαθιά συγκινημένοι, μίλησαν για τον αείμνηστο Μιλτιάδη Καράτζη, η σύζυγος και τα παιδιά του. Για μένα όμως ο χρόνος γίνεται σκληρότερος και βασανιστικός με την έψη. Παρ' όλα αυτά κάθε μέρα νιώθω ότι είναι κοντά μου, δίπλα μου, σε κάθε μου βήμα. Σαν γιος του δεν είναι η θέση μου να σας πω αν κάποιος έχει προσφέρει παραπάνω ή έχει προσφέρει λιγότερο. Αυτό όμως που μπορώ να σας πω είναι ότι υπήρξε μια προσωπικότητα, ένας άνθρωπος, ο οποίος ήταν φιλάνθρωπος με την έννοια ότι ήταν φίλος του ανθρώπου, αγαπούσε τον συνάνθρωπο. Έψαχνε τον συνάνθρωπο να τον βοηθήσει στο πρόβλημά του, να τον στηρίξει σε οποιαδήποτε οικογενειακή του κατάσταση, και αυτό ήταν που τον χαρακτήριζε. Εμένα, εκτός από πατέρας μου, ήταν και φίλος μου και συνεργάτης μου. Οπότε μου λείπει ο καλύτερος μου φίλος, ο καλύτερος μου συνεργάτης και ο πατέρας μου. Τι να σας πω. Είναι μια τεράστια χαρά για όλη την οικογένεια Καράτζη, όχι μόνο για την οικογένεια της στενή. Πραγματικά είναι, θεωρώ, ένας ελάχιστος φόρος τιμής σε ένα πολύ σημαντικό άνθρωπο, το Μιλτιάδη τον Καράτζη. Όσο ψηλά κι αν έφτασε, ο Μιλτιάδης Καράτζης δεν ξέχασε ποτέ από πού ξεκίνησε. Παρέμεινε απλός και ταπεινός και μπορεί να δημιουργήσει έναν επιχειρηματικό κολοσσό, αλλά δεν ξέχασε ποτέ να προσφέρει σε όσους είχαν ανάγκη. Κατάφερε με τις επιχειρήσεις που έκανε εδώ στην περιοχή να βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, να βοηθήσει κόσμο που είχε ανάγκη, είτε από άποψη υγείας, συλλόγους, δομές όλες τις περιοχές. Καινοτόμησε στο χώρο του, καινοτόμησε όχι μόνο τεχνολογικά, αλλά καινοτόμησε διότι εισήγαγε την κοινωνική εταιρική ευθύνη. Δεν θυμάμαι πόσες φορές, καλοκαίρια και χειμώνες, είχα έρθει καλεσμένος στο σπίτι του Μιλτιάδη και της Νανάς, εδώ στο Μελιδοχώρι. Σε έχει βοηθήσει χιλιάδες κόσμο για θέση εργασίας, σε προβλήματα υγείας, αλλά και σε όποιο άλλο τομέα του ζητήθηκε η βοήθειά του. Η τιμητική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, το Μελιδοχώρι, σε μια βραδιά που είχε έντονο άρωμα Κρήτης, με βουβό, πετοζάλι και μαντινάδες. Μιλτιάδη, επορπάτηξες σ' όλης της γης τα όρη, αλλά ποτέ δεν ξέχασες ή το Μελιδοχώρι. Ο Μιλτιάδης Καράτζης γεννήθηκε στο Μελιδοχώρι και αποφυτώντας στράφηκε στην Αυστρία για σπουδές στην ιατρική. Γρήγορα όμως το επιχειρηματικό δαιμόνιο τον οδήγησε σε άλλα μονοπάτια και δημιούργησε έναν κολοσσό. Για τον ίδιο όμως ό,τι πολυτιμότερο είχε ήταν η οικογένειά του, που συνεχίζει την ανωδική πορεία την οποία ο ίδιος ξεκίνησε. Στο σκοτάδι της απώλειας θα διαλύεται πάντα από το φως που εκπέμπουν η παρακαταθήκη και η μνήμη του. Την εκδήλωση του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων συντώνησε ο δημοσιογράφος της Κρήτη TV, Νίκος Παναγιωτόπουλος.